στήθηκε πάνω στο χώρο του κήπου μία τέντα 500 τετραγωνικών που την ονομάζουν κήπο των Ζαχαρωτών. Ζαχαρούπολη, κάτι τέτοιο. Εγώ θα σας διαβάσω δύο κουβέντες. Αποξηλώνεται και απομακρύνεται η υπερμεγέθης τέντα που είχε τοποθετηθεί στον κήπο των εποχών στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για την ίδια τέντα. Η Δημοτική Αρχή εκεί πέρα, άρον-άρον, την ξύλωσε την τέντα. Και πού βρέθηκε λοιπόν αυτή η τέντα? Βρέθηκε στην κεντρική πλατεία του Δήμου μας. Στον κήπο πάνω στήθηκε. 500 τετραγωνικά. Την έχετε δει αυτή την κατασκευή? Ξέρετε από τι αποτελείται? Ακούστε λοιπόν. Ξέρετε τι λέει ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης όταν στήθηκε αυτή η τέντα? Τέτοιες κατασκευές, λέει, θυμίζουν λαϊκό πανηγύρι της δεκαετίας του 1980. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το λέει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Μάκης Κυριζίδης της Θεσσαλονίκης. Αυτή η τέντα λοιπόν στήθηκε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάτι πιο κακόγουστο. Και δεν σας μιλάω για αρχιτεκτονικές παραξενίες. Δεν υπάρχει. Αποτελείται από 14 κολόνες βαρέου τύπου που βιδώθηκαν, προσέξτε, με 56 βίδες, 4 βίδες σε κάθε κολόνα, βιδώθηκαν στο μαρμάρινο δάπεδο της πλατείας. Πήγε κανείς να τα δει αυτά που περιγράφω? Λοιπόν, άθλια αισθητικά αυτή η τέντα. Και ρωτάω εγώ, τι θα γίνει? Εκεί μπήκανε φορτηγά για να τη φορτώσουν, να την ξεφορτώσουν, θα ξαναξεστηθεί. Οι ζημιές που θα προκληθούν, που έχουν ήδη προκληθεί, ποιος θα τις επομιστεί? Θέλω απαντήσεις, ποιος θα τις επομιστεί? Τι φαντάζεστε, ότι δηλαδή αποφασίζει κάποιος, στείνει μια τέτοια κατασκευή, απριόρι, από μόνοι τους, πάνω μέσα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης? Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό το έκτρωμα συμμετέχει στη γιορτινή μας περίοδο? Πραγματικά δηλαδή.